το μαρτύριο της αγωνίας του θανάτου είναι, διαπίστωση σήμερα ότι είναι πολύ πιο φυτό από τον ίδιο το θάνατο. Κραυγή αγωνίας από τους εγκλωβισμένους Έλληνες στο Σουδάν, μέσα από την εκπομπή Αντιθέσεις της Κρήτη TV. Ο κρητικός ιερέας πατέρας Γεώργιος Μαυρίκος και ο Μητροπολίτης Νουβία Σάβας, εξαντλημένοι από την προσπάθεια να κρατήσουν σώους και ασφαλείς τους Έλληνες που είναι παγιδευμένοι στη Μητρόπολη του Χαρτούμ, μιλούν με απόγνωση για την αβεβαιότητα αλλά και την απουσία σχεδιασμού για τη διάσωσή τους. Προσπαθούμε να κρατηθούμε και να κρατήσουμε και τους υπόλοιπους. Εξαντλημένοι και εγώ και ο Παπαγιώτης. Εξαντλημένοι. Την ώρα της συνομιλίας, μάλιστα, ο Μητροπολίτης Σάβας περιγράφει βομβαρδισμό της περιοχής από πολεμικό αεροσκάφος και δεν κρύβει την αγωνία του για όσους βρίσκονται στη Μητρόπολη, ανάμεσά τους 3 παιδάκια ηλικίας 2, 7 και 11 ετών. Η κατάσταση είναι δραματική. Ακούσατε. Δεν ήθελα να ακούσατε τώρα. Βεβαίως και ακούσαμε. Αεροπλάνο χτύπησε κάπου, εδώ κοντά. Κουραστήκαμε. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. Είναι κουραστική, είναι δραματική. Προσπαθούμε. Έχουμε τρία. Τρία παιδιά. Έχουμε τρία. Κουράγιο, σεβασμιότατε. Είναι 2, 7 ετών και 11. Η απουσία ελληνικής διπλωματικής αποστολής στο Χαρτούμ από το 2014 καθιστά αδύνατη κάθε επιχείρηση απεγκλωβισμού Ελλήνων, περιγράφει ο πρέσβης επιτιμή Γιώργος Αϊφαντής. Αλλά η λογική ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι δεκάδες Έλληνες στο Σουδάν, το μόνο που μπορεί να κάνει η ελληνική πολιτεία είναι να τους παίρνει τηλέφωνο και να εύχεται ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών να λένε αφόρητες κοινοτυπίες, δείχνει και και την ποιότητα του κράτους μας. 15 Έλληνες τώρα, σιγά εδώ, θυσιάσαμε 57 στα τέμπη. Δεν υπάρχει τρόπο διαφυγής. Είναι εμφύλιος σπαραγμός. Άρα δεν μπορείτε καν να αποτολμήσετε να βγείτε με στοιχειώδη ασφάλεια εκτός του χώρου που είστε προστατευμένοι αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε το παράθυρο να ανοίξουμε, ούτε να... Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήθελα να βγω στο δικό μου διαμέρισμα που είναι πάνω από την Μητρόπολη και με ειδοποίησανε, όχι, δεν θα ανέβεις να κάνεις το μπάνιο, νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ο ίδιος επισημαίνει αφενός ότι δεν υπάρχει καν επίσημη καταγραφή για το πόσοι Έλληνες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, αλλά και το γεγονός ότι ελληνικό μεταγωγικό αεροσκάφος που υποσχέθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι θα παραλάβει τους Έλληνες είναι αδύνατο να φτάσει μέχρι το Σουδάν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει η Ελλάδα σε 130 που να μπορεί να φτάσει στο Σουδάν. Θα μείνει κάπου στο δρόμο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Είναι χαμηλή διαθεσιμότητα, έχουν ελάχιστες δυνατότητες ώρες πτήσης. Ας ξεκινήσω λέγοντας, κύριε Σαχίνη, ότι γνωρίζω κράτη που και ένας πολίτης τους που βρίσκεται σε χώρα και υπάρχει και η πιθανότητα κινδύνου, όχι κινδυνεύει, πιθανότητα κινδύνου, δημιουργεί τεράστιο ζήτημα διεθνώς με στόχο να σώσει τον πολίτη και να τον επαναφέρει στα δικά τους πατρία εδάφη. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ζητώντας τη συνδρομή της χώρας του για τον απεγκλωβισμό και την περίθαλψη των δύο Ελλήνων τραυματιών.